απέφυγαν την αλλαγή και στις δύο περιπτώσεις. Ο Ταβάρες στο επιθετικό rebound. Καμπάτσο. Το screen. Ξανά η ίδια λογική. Εξαιρετική πάσα για τον Ταβάρες. Έχω στο DNA μου κάτι από αυτό το πνεύμα νικητή του μπαμπά μου. Τέιλορ εναντίον Κρουμπάνοφ. Πρώτο λεπτό. Μόλις το διανύσαμε εδώ στη Βιτόρια. Ρούντι. Πολύ ψηλά ο Ταβάρες. Το μπάσκετ εξέλιξεται, Δημήτρη. Γυρίζει πίσω στην πραγματικότητα στα παλιά. 3-6. Ρισκάρει προκλητικά το σου. Ακόμα φορά ήταν απόλυτα προετοιμασμένη. Είδες πόσο αλλίωσε αυτή τη φάση τώρα του Ντεκολό Ταβάρες. Μόνο που ήταν εκεί. Τον υποχρέωσε να πασάρει. Προσαρμόστηκε άμυνα, έκλεψε την μπάλα. Καμπάτσο. Ρούντι με τον Ντεκολό. Ράντολφ στη γωνία, δεν τσίμπησε στην προσπίση ο Χάντερ. Πιέζει ο χρόνος. Ρούντι, απίστευτο καλάθι. Το timing όμως του Ταβάρες ξανακάνει τη διαφορά. Τέιλορ χαμηλά, μπλοκ από τον Κουρμπάνοφ. 10 δευτερόλεπτα για τη Βασίλισσα. Καμπάτσο για 3. Η επίθεση. Άγοντας Ταβάρες. Γιούλια το Ράντολφ. Ελεύθερος για 3. Καλό μπλοκάουτ από το Χάιντς, παρότι είναι σχεδόν 25 πόντους πιο κοντός από τον Ταβάρες. Μαγική πάσα και συνεργασία. Προσποιείται, εξαιρετική κίνηση, πάει για το highlight του Final Four μέχρι, του Final Four μέχρι τώρα. Δεν το καταφέρνει ξανά ο Ταβάρες. Σε άμυνα και επίθεση στην πρώτη γραμμή από το ξεκίνημα. 15-9. 6 δευτερόλεπτα, αλλά καθαρό πλεονέκτημα χαμηλά. Δεν μπορεί ο Higgins, ούτε ο Χάινς. Με το follow και στο κάρφωμα με μία και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πάλι η διαλογική, το Ταβάρες μένει πίσω και προκαλεί τους παίκτες της ΕΚΑ να εκτελέσουν μετά από τρίπλα. Ούτε και τώρα. Γιούλ. Πρώτο screen γρήγορα για να δημιουργήσει την απειλή. Το λεγόμενο και πριν προλάβω να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν από ένα λεπτό. Η διαφορά είναι στα αντιπροσωπευτικά επίπεδα του παιχνιδιού μέχρι τώρα. Μειώνει ο Χάινς να Κάρολ. Δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά. Σέρχιο μετά από τρίπλα. Δεύτερο με... Θέλει να προηγείται μόνο με 6. Για να δούμε. Ο Αγιόν στη θέση του. Παίχτης υπερπλήρης, αλλά χωρίς το αμυντικό φίλτρο του συμπαίκτη του. Σέρχιο, τελευταίο λεπτό. Και η CSKA έχει την ευκαιρία πολύ γρήγορα να κλείσει μια διαφορά που άνοιξε επικίνδυνα, είναι η αλήθεια, πριν από λίγο. Ξανά το ίδιος, ο ίδιος σκοπός και ξανά... Εδώ ο Δημήτρης Ιτούδης που είδε τους παίκτες του να ανταποκρίνονται τη στιγμή που ο αντίπαλος δημιούργησε ξεκάθαρο momentum. Κάρολ απέναντι στο Ροντρίγκες. Σε μια κίνηση που η αλήθεια είναι του ανοίξει λογαριασμό από τη γραμμή. 24-20. Τόμκινς χαμηλά απέναντι τον Πίτερς, έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα και το εκμεταλλεύεται από... Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε στην εισαγωγή. Η Real πλέον είναι μια ομάδα που δεν παίζει μόνο μπάσκετ ρυθμού, σημαδεύει. Από το δεύτερο μισό του 2015. Χάινς, εδώ δεν υπάρχει κανένα. Πρώτη το μάτς παίζεται πολύ στο μισό γήπεδο, ελάχιστα λάθη. Επιλέγει εδώ στο screen, για να το ξαναδούμε αυτό. Και στη συνέχεια, η CSKA να μείνει πίσω με το Χάινς. Είναι κόντρα στις συνήθειές της για... Κάρολ, δύσκολη εκτέλεση, ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Αυτό ήταν το έκτο για τη Βασίλισσα. Σέρχιο, απέναντι στον παλαιό του συνοδοιπόρο τον... Και αυτό αρκεί. Στη Ρεάλ δίνουν αυτά τα επιθετικά rebound πολύ μεγάλη όθηση. Της κρατάνε το κεφάλι της έξω από το νερό. Σέρχιο μετά από τρίπλα και ο Κοσέρ, πολύ σημαντικό στην περσινή περιπέτεια της Βασίλισσας μέχρι τη στέψη. Φέτος είναι λίγο πιο πίσω στο δεύτερο πλάνο. Higgins, αλλαγή, ο Τόμκινς απέναντί του για να δούμε θα σημαδέψουν το μέσα μισμάτς πράγματι. Πίτερς προσποιείται, δεύτερη πάσα εξαιρετικά δομημένη. Τους παράγοντες Σέρχιο και Ταβάρες, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Σε αυτό που είπες ακριβώς, τρομερή άμυνα του Καμπάτσο. Για να δούμε, 2-1. Κοσέρ, καλάθι και φάουλ. Ντεκολό απέναντι στον Κοσέρ. Συμπατριώτες και σχεδόν ισοϊψής.
μπάλα στην αδύνατη πλευρά. Πίτερς για τρεις. Σπεσιάλι τρία. με συγχωρείτε πολύ. Βιάστηκα να το βάλω το καλάθι σε σημείο. 36-34. Πρώτο τρίποντο και για το Γάλλο. Μπροστά ξανά η Ρεάλ με 2. Σέρχιο. Και αυτό μέσα. Τέλος. 5-5 με τη Βαρέζε, 2 με τη Μιλάνο. Κουρτίνα. Έτσι. Τέλος της συζήτησης. Καμπάτσο. Πάμε προς το τέλος του ημιχρόνου. 2,5 λεπτά τώρα για τη λήξη. Κοσέρ. Παίρνει το σκριν. Βουτάει δυναμικά μέσα. Έμεινα. Λίγο πιο κάτω από τα επιθετικά στάνταρ των δύο ομάδων. Ελαφρά πιο κάτω. Αλλά με την CSKA να ανταποκρίνεται. Ενώ εδώ έχουμε στην πρώτη πάσα της επίθεσής της. Καμπάτσο. Σκριν στο σκριν και ξανά τρίτη φορά. Τόμκινς για τρεις. Βρήκε αυτό που ήθελε η Ρεάλ και το εκμικρόνο με 7 παραπάνω μπάλες. Τόμκινς ξανά νιώθει ζεστός. Τον πίεζε και ο χρόνος. Θεωρητικά οι δύο ομάδες έχουν από μία επίθεση. Για να δούμε. Πρόλαβε οριακά ο Χίγκινς να περάσει. Έχει καθαρό πλεονέκτημα με τον Ράντολφ και το εκμεταλλεύεται με μέρο. Η Μαδριλένη αλλαγή ρυθμού. Δεύτερη προσποίηση. Το follow ξανά από... Δεύτερη προσποίηση. Το follow ξανά από τον Τόμκινς. Τόμκινς και Κοσέρ. Όπως ακριβώς και πέρσι. Για να δούμε. Για τρεις όμως. Μεγάλο σουτ. Σκέψου τι θα συμβεί εάν το παιχνίδι μοιραστεί στο σκέλος των επιθέσεων. Ούτε τώρα ο Χίγκινς, το αγαπημένο του σουτ. Μετά από τρίπλα, 0 στα 4, 2 δίποντα και 2 τρίποντα. Έχει πάρει σκορ από αυτόν η ομάδα του μόνο από τη γραμμή. 3 στις 4 βολές. Ρούντι, για 3 ξεκινάει ζεστό. Με τον Τέιλορ, Σέρχιο, με τον Καμπάτσο, βηματάκι πίσω, σούτα από τα 8,5 μέτρα. Πάλι ο Χάινς είναι εκεί, αλλά με τον Ταβάρες δεν υπάρχει οπτικό πεδίο, δεν υπάρχει τίποτα. Κουρμπάνοφ με 6 δευτερόλεπτα και πλέον από τις πρώτες κατοχές βλέπουμε πόλεμο χαρακομμάτων. Ο Καμπάτσο πάει να σπάσει τα νεύρα του Σέρχιο. Κάρφωμα τρομακτικό. Εδώ έχει κατακτήσει 3 τίτλους, ισπανικούς τίτλους. Ένα Super Copa, ένα Copa del Rey και ένα πρωτάθλημα πέρσι στη Φερνάντο Μπουές Αρίνα. 51-48. Παίρνει το σκρίνο Καμπάτσο, Ροντρίγκες μένει πίσω του. Σουτ μετά από τρίπλα, καλάθι και αποφύγει στο θηρίο. 5-2 τα μπλοκς. Καμπάτσο παίρνει το σκριν πολύ ψηλά. Αγιόν, εκεί είναι το σημείο του και το από 90. Μόλις τους 6 ο σούπερσταρ της ομάδας του Δημήτρη Τούδη. Κοσέρ ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο, άλλαξε τις ισορροπίες. Καμπάτσο θέλει να επιτεθεί απέναντι τον Χίγκινς. Όχι, απέναντι στον Ντεκόλο. Αυτό έκανε, οδήγησε την κατάσταση στο μισμάτς που ήθελε. Απίθανο χορευτικό. Κρίνουν και το παιχνίδι. Όλα τα άλλα να το φέρουν ισόπαλο. Καθόλου απίθανο. Η Ρεάλ έχει την ευκαιρία να πάει διαφορά στους 10 ή και πάνω από αυτήν. Μετά από πάρα πολλή ώρα. Από το πρώτο δεκάλεπτο. Κίνηση μακριά από την μπάλα. Ασυνεννοησία μεταξύ Ράντολφ και Κοσέρ για 3. Έκτο το επιμέρου σκορ στην τρίτη περίοδο. Και 63-51 η Ρεάλ είναι στο συν 12 με την μπάλα δική της. Κοσέρ ξανά ισορροπεί στον αέρα, εκπληκτικός ο Σερόσασης που λένε και στο ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί όχι μόνο τον σταματάει στην άμυνα, έχει βάλει και 7 από τους παραπάνω. Θα απαντήσει ο Ντεκολό, το κάνει. Ρυθμό όλη τη χρονιά. Σέρχιο στο χορευτικό. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη φάση και για να δούμε η Ρεάλ αν μπορεί να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Κοσέρ ξανά. Να το πω λίγο απιστευμένα. Από το μίνι ξέσπασμα του Ντεκολό κατεβάζει διαφορά στους 10 η CSKA με τις συνεχόμενες εύστοχες βολές του Γαλλού. Σημαδεύουν χαμηλά τον Τόμκινς, αλλά εκεί δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα με τον Χάκετ. 5 δευτερόλεπτα για τη Ρεάλ. Γιούλ βουτάει βαθιά μέσα στη ρακέτα. Καλάθηκε. 7 δευτερόλεπτα. Τρομερή προσπάθεια. Συν τα 2 μετά από ώρα η διαφορά κάτω από τους 10. 1 και 15 το έχει κάνει μέχρι στιγμής σε 2 δεκάλεπτα αυτό.
η Τσεσκά να κλείσει τη διαφορά στο τέλος. Για να δούμε. Γιούλ χαμηλά ξανά στο μισμάτς. Τι έκπληξη. Ο Ντεκ τρομερή. Μόλις είδαν οι Μαδριλένοι ότι σκέφτηκε τον double team να πάει επάνω στον ψηλό. Έκοψε ο Ντεκ και σκόραρε. Επανήλθαμε για την τελευταία περίοδο εδώ στην Βιτόρια. 73-65 μπροστά η Ρεάλ απέναντι στην CSKA. Από τη στιγμή που άλλαξε ο χαρακτήρας αναμέτρησης στο δεύτερο ημίχρονο και πλέον έχουμε ένα παιχνίδι των σκληρών πέρα από όλα τα άλλα, η Ρεάλ εκμεταλλευόμενη το βάθος από τους 13 που ήταν η διαφορά νωρίτερα ξανά στους 6, 73-67 με το Χάντερ. Κοσέρ ξανά της Ρεάλ στην άμυνά της. Διότι μπορεί να έχει δεχτεί 67 πόντους που μοιάζουν πάρα πολύ, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Σέρχιος ένα ακόμα σλάλομ. Ο πρώτος παίκτης πάνω από τους 20. Δεύτερο καλάθι μέσα σε 2-2,5 λεπτά εντός παιδιάς. 75-69. Γιούλ, καλάθι και φάουλ. Τέταρτο φάουλ για τον Σέρχιο Ροντρίγκες. Τεράστια υπόθεση αυτή. Και δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα ο Ιτούδης τέτοια ώρα να τον πάει στον πάγκο. Είναι όλη η επίθεση της CSKA. Εδώ το ίδιο για τον Χάντερ. Μια ομάδα μόνο. Υποδειγματικό παιχνίδι στο transition. Δείτε πώς βρήκε την απειλή και με 4 πάσες την ανέδειξε. Δεν μπορέσε όμως να σκοράρει. Ντεκολό. Να μην γινόμαστε μονότονοι, αλλά μαζί και η συνοχή, οι αυτοματισμοί. Δεν γίνεται χωρίς ένα από τα δύο. Τόμκινς χαμηλά. Με το Χίγκινς έχει πλεονέκτημα. Μία ακόμα περίπτωση που το μισμάτς. Κριν. Χακετίν εκεί. Τρίποντο μετά από δρίπλα στο rebound. Ο Κλάιμπερν ο οποίος πάει να ανοίξει. Το παιχνίδι έχει επιστρέψει όμως η Ρεάλ. Δεν υπήρχε κανένα περιθώριο για χτύπημα στο ανοιχτό γήπεδο ή στο transition. Για τρεις μετά από τρίπλα το έβαλε και 11. 3 και 25 η αγωνία στο κατακόρυφο. Τέιλορ δεν έχει σκοράρει. Ο μοναδικός από αυτούς που έχουν παίξει από τη Real και δεν έχουν σκοράρει. Και δεν έχει σκοράρει. Θα το κάνει τώρα. Ναι. Το 2. Higgins για τρεις. Θα βάλει το πρώτο. Όχι. Ο Χάντερ ξανά και... Ξανεμίστηκε το προβάδισμα στις κατοχές της Ρεάλ πλέον. Ράντολφ για τρεις εδώ λειτουργήσε σαν Κάρολ πίσω από τα σκριν. Δεύτερη ευκαιρία. Τρομερή πάσα και κάρφωμα το Ράντολφ. Έχει πολυφωνική επίθεση. Βρίσκει σκορ από όλους τους παίκτες. Η CSKA έχει στην ουσία 2,5 πόλους σκοραρίσματος. Τον Ντεκολό, τον Σέρχη και τον Κλάιμπερ. 1,5 λεπτό για το τέλος. Ντεκολό με τον Τέιλορ. Για το σκρίν ο Κλάιμπερν για τρεις. Μέσα από τον Γκάρντ. 4 στην ευθεία, θα γίνουν τα κοψίματα. Ο Κάρολ βεβαίως είναι μέσα. Γιούλ για τρεις. Ναι!